Καλησπέρα σας. Καλή, μεγάλη και ευλογημένη εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 22 του μηνός, 22 Απριλίου 2019. Να έχουμε μία εβδομάδα ηρεμίας όσο μπορούμε. Είναι και οι μέρες τέτοιες. Ώρα για Μπλε Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Ξεκινάμε μετά το νικηφόρο παιχνίδι του Ηρακλή 2-0 με τα δύο γκολ του Χρήστου Ρόβα απέναντι στο Βόλο, όπου περιγράψαμε την αναμέτρηση. Είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8. FM καινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 και το mail μας ανοιχτό για τα δικά σας σχόλια. bluelibero@yahoo.gr. Επαναλαμβάνω, bluelibero@yahoo.gr. Συνήθως ως εκπομπή, ως ώρα για μπλε, όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 4-5 κάπου εκεί, που έχουμε συνεργασία και είμαστε μέλη της αρρωγής Θεσσαλονίκης και χαιρόμαστε γι' αυτό, είναι τιμή μας να είμαστε κοντά όσο μπορούμε. Αυτά τα χρόνια λοιπόν συνήθως συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας για τις 40 περίπου οικογένειες που συντηρεί η αρρωγή Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά και εν όψη του Πάσχα του 2019, σήμερα και αύριο, εδώ Λέοντος Σοφού 18 στον έκτο όροφο, κατά τη διάρκεια της ώρας για μπλε και λίγο πριν και λίγο μετά, συγκεντρώνουμε τσουρέκια πασχαλινά και αυγά πασχαλινά για τις οικογένειες της αρρωγής Θεσσαλονίκης. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, δεν έχουν γενικά τη δυνατότητα να έχουν τα αυτονόητα που για μας είναι ένα αυτονόητο, ένα τσουρέκι ή ένα καλαθάκι με πασχαλινά αυγά. Για τους περισσότερους μάλλον είναι αυτονόητο. Για αυτές τις οικογένειες δεν είναι, γι' αυτό και θα χαρώ πολύ να είτε σήμερα είτε αύριο να έρθετε αρκετοί, να αφήσετε τα τσουρέκια σας, να αφήσετε τα πασχαλινά σας, τα αυγά, βαμμένα αυγά έτσι, λογικά κόκκινα, και να δώσουμε χαρά σε αυτές τις 40 περίπου οικογένειες. Αύριο στην εκπομπή θα δώσουν τον παρόν και μέλη της αρρωγής Θεσσαλονίκης. Θα τους έχουμε ζωντανά εδώ στο στούντιο την ώρα που ελπίζουμε ότι θα αυξάνεστε αυτοί που θα φέρνετε τα τσουρέκια και τα αυγά. Το ξαναλέω, και σήμερα μέχρι τις 8 και λίγο μετά την εκπομπή και αύριο εδώ στην ώρα για μπλε, Λέοντος Σοφού 18 στον έκτο όροφο, περιμένουμε την αγάπη σας, πάνω απ' όλα τα τσουρέκια σας και τα πασχαλινά σας αυγά, για να τα μεταφέρει με τη σειρά της αρρωγής Θεσσαλονίκη, όπως κάνει πάντα, στις 40 περίπου οικογένειες που συντηρεί όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ προκαταβολικά. Μαέστρο, βάλε μια πενιά για να πιάσουμε τα θέματα μας. Ο Ηρακλής που έκανε το αυτονόητο, μιας και λέγαμε για αυτονόητα νωρίτερα, πέτυχε το σκοπό του, πέτυχε την νίκη απέναντι σε έναν αδιάφορο Βόλο, τον οποίο έχει πλησιάσει ο Απόλλων Λάρισας στους τρεις, αλλά δεν νομίζω να έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί ο Βόλος τελευταία αγωνιστική παίζει στην έδρα του. Θεωρώ ότι έχει και την ισοβαθμία. Τελευταία αγωνιστική ο Βόλος που πάει. Μιας και το είπαμε. Α, έχει τον Αΐτο Σπάτων. Α, έχει τελειώσει η ιστορία. Οπότε, να, ήταν αδιάφορος βαθμολογικά, όπως και να έχει. Έχει ήδη εξασφαλίσει και να έχανε σήμερα. Δεν μπαίναμε ποτέ σε αυτή τη διαδικασία ότι θα κινδυνεύσει. Είναι ήδη στη Super League εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Ο Απόλλων Λάρισας δεύτερος με 54. Θα τα πούμε σε λίγο. Να μείνουμε φυσικά στο μάτς του Ηρακλή με τα δύο γκολ του Ρόβα, που σήμερα έκανε αυτό που ψάχνει εδώ και καιρό. Πέτυχε δύο τέρματα, έφτασε στα τρία. Και ανέβασε και τη δική του ψυχολογία, έδωσε και όθηση στην ομάδα. Το παιχνίδι ώρες-ώρες ήταν λίγο ανιαρό, από τη στιγμή που ο Ηρακλής έκανε το 2-0 σχετικά νωρίς. Βέβαια, να είναι καλά ο Καχριμάν πάλι για δεύτερο συνεχόμενο εντός σας παιχνίδι, που κατέβασε ρολά, γιατί και με τα τρίκαλα, συγγνώμη, στο Καφτατζόγλιο και σήμερα εδώ το «και μου» είναι από την Κρήτη και την Ιερά Πέτρα. Θα πάμε και εκεί. Και στα δύο αυτά παιχνίδια ήταν εξαιρετικό. Σήμερα είχε δύο εντυπωσιακές επεμβάσεις, κυρίως η απόκρουση που κάνει με το τέτα-τέτ του Κότο του Ισπανού, που εκεί θα γινόταν το 2-1, ίσως να αλλάζανε κάπως οι ισορροπίες στο παιχνίδι. Όπως και να έχει, ο Ηρακλής μετά από αρκετό καιρό είναι στη δεκάδα και για την ακρίβεια είναι δέκατος. Θα δώσουμε τα αποτελέσματα, θα δώσουμε και τη βαθμολογία
και θα πούμε και τα αγωνιστικά και τα εξωαγωνιστικά. Απόλλων Λάρισας Πλατανίας 1-0 με τον Λουκάο αυτό τον παιχταρά στο δεύτερο λεπτό. Σπάρτη Απόλλων Πόντου 0-3 άνευ αγώνος, πάει και η Σπάρτη. Κισαμικός Δόξα 0-1 με τον πρώην παίχτη του Ηρακλή, τον Δούψιο, όσοι το θυμούνται, είχε κάνει προετοιμασία με τον Ηρακλή στην Ολλανδία με Νίκο Παπαδόπουλο στην δεύτερη χρονιά του Ηρακλή Super League μετά την επιστροφή του με Καγιούλη κτλ. Εγινιακός Κέρκυρα 0-1 με Αποστολίδη, ο Κισαμικός που μπλέκει καθώς έχασε σήμερα από τη Δόξα, θα σας πω γιατί μπλέκει. Εργοτέλης Καραϊσκάκης 1-1, Παναχαϊκή Ρόδοτος 2-0 και Τρίκαλα Ήτος Πάτων, τα Τρίκαλα πήραν τους 3 βαθμούς. Το 1-1 σίγουρα μπορεί κάποιος να πει ότι είναι θετικό αποτέλεσμα του Εργοτέλη με τον Καραϊσκάκη. Ο Εργοτέλης που είναι αδιάφορος και είναι και ρυθμιστής γιατί παίζει τη Δόξα, αν και η Δόξα καθάρισε την μπουγάδα. Αλλά σίγουρα θα θέλαμε και την ήττα του Καραϊσκάκη για να είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί δεν εξαρτώνται όλα από τον Ηρακλή αν δεν κερδίσει. Αν κερδίσει την Κυριακή 5 Μαΐου έχουμε ακόμα, γιατί προηγούνται οι γιορτές του Πάσχα, την Κυριακή 5 Μαΐου στα Περιβόλια, όπου ο Πλατανιάς δεν βλέπω να έχει περιθώρια για άνοδο. Θεωρώ ότι ο Απόλλων Λάρισας θα τον κερδίσει τον Ηρόδοτο που έχει μπροστά του. Θα δούμε και την τελευταία αγωνιστική. Αλλά όσον αφορά την υπόθεση του Ηρακλή και την υπόθεση δεκάδα, αν κερδίσει μέσα στα Περιβόλια, στα Χανιά, τον Πλατανιά, τότε είναι δέκατος και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε καν η αναδιάρθρωση. Γιατί τώρα τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει και τον παραενδιαφέρει και τον καίει και τον παρακαίει και τον τζουρουφλάει. Θα δώσουμε ρεπορτάζ και παρασκήνιο για αυτό, γιατί πάλι γίνονται ζυμώσεις και είναι καταπληκτικό το ότι είμαστε 22 Απριλίου. Θα περάσει και το Πάσχα και ακόμα δεν θα ξέρουμε αριθμό ομάδων σε κάθε κατηγορία. Φυσικά και αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται και δεν είναι απλά μια ατάκα κλισέ, είναι μια πραγματικότητα. Ο Καραϊσκάκης έχει 40. Στη μάχη της παραμονής για δύο κατηγορίες, τα Τρίκαλα έχουν 32, ο Ηρόδοτος έχει 31 βαθμούς. Ο Ηρόδοτος που κέρδισε με τον Απόλλωνα Λάρισας, θα το δούμε το πρόγραμμα. Ο Καραϊσκάκης έχει 40. Ο Ηρακλής έχει 42, ο Κισαμικός 43 και θεωρώ ότι έχει μπλέξει. Η Δόξα 45, η Κέρκυρα 47, ο Εργοτέλης 48, Απόλλωνα Πόντου 49, Πλατανιάς 52, Απόλλωνα Λάρισας 54. Πήγα από κάτω προς τα πάνω. Ο Ηρακλής αν κερδίσει τον Πλατανιά, ό,τι και να κάνει ο Καραϊσκάκης δεν του αρκεί. Ο Απόλλων Πόντου, που κι αυτός έχει ένα ρόλο ρυθμιστή, να μην παρεξηγηθώ, ομάδες που δεν έχουν βαθμολογικό κίνητρο και παίζουν με ομάδες που ενδιαφέρονται. Γιατί, προσέξτε, αν ο Κισαμικός χάσει από τον Απόλλωνα Πόντου και μείνει στους 43, κινδυνεύει. Πρέπει να δούμε βέβαια τι έχει κάνει ο Κισαμικός με τον Καραϊσκάκη, γιατί αν κερδίσει ο Καραϊσκάκης θα πάνε 43-43 και θα υπάρχει ισοβαθμία. Ο Ηρακλής, αν φέρει χ στον Πλατανιά, τότε θα θέλει ισοπαλία του Καραϊσκάκη με τα Τρίκαλα, τα Τρίκαλα καίγονται, θα πάνε βέβαια μέσα στην Άρτα, ή ήττα του Καραϊσκάκη από τα Τρίκαλα, ή ήττα του Κισαμικού. Γιατί ο Ηρακλής θέλει δύο ομάδες να τις βάλει από κάτω. Να διατηρήσει τον Καραϊσκάκη από κάτω, αλλά μπορεί να βάλει και το Κισαμικό αν ο Κισαμικός χάσει στην Καλαμαριά από τον Απόλλωνα και ο Ηρακλής πάρει ισοπαλία. Γιατί ο Ηρακλής τη μοναδική ισοβαθμία που έχει με ομάδα από αυτές που είναι κοντά στη δεκάδα είναι ο Κισαμικός. Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Δεν τελείωσε σήμερα κάτι με την νίκη. Νίκη πρέπει να είναι ο στόχος και τίποτα άλλο στα Περιβόλια. Ο Πλατανιάς είναι δεύτερος, είναι τρίτος, συγγνώμη. Δύο βαθμούς πίσω από τον Απόλλωνα Λάρισας. Ο Απόλλωνα Λάρισας που παίζει μέσα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, με τον Ηρόδοτο που καίγεται, γιατί θέλει να προσπεράσει τα Τρίκαλα. Η Δόξα Δράμας έχει καθαρίσει την μπουγάδα, θεωρώ, ναι, με 45 βαθμούς και έχει και τον αδιάφορο Εργοτέλη στην έδρα της.
Απόλλο Πόντου Κισαμικός. Η Ρόδος Απόλλο Λάρισας. Καραϊσκάκης Τρίκαλα και Πλατανιάς Ηρακλής είναι όλα τα λεφτά παιχνίδια που θα κρίνουν διάδες, διάδα και δεκάδα. Έχουμε βέβαια μέρες μέχρι τότε, γιατί επαναλαμβάνω προηγούνται οι γιορτές του Πάσχα. Ο Κισαμικός την έχει την ισοβαθμία με τον Καραϊσκάκη. Είχε κερδίσει, τώρα έχουμε καταντήσει να παίρνουμε κομπιουτεράκια και να βλέπουμε ισοβαθμίες και να βλέπουμε τα πάντα για το ποιοι είναι ενδιαφερόμενοι και ποιοι είναι αδιάφοροι για να βγάλουμε άκρη. Ο Κισαμικός είχε κερδίσει τον Καραϊσκάκη 1-0 στα Χανιά και στην Άρτα ήρθε 0-0, που σημαίνει ότι αν ο Κισαμικός πάρει ένα βαθμό, αν χάσει στον Απόλλωνα Πόντου και κερδίσει ο Καραϊσκάκης, πάλι ο Κισαμικός μένει δεκάδα. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Ηρακλής. Αν πάρει ο Ηρακλής ισοπαλία και κερδίσει ο Καραϊσκάκης, πάνε 43-43, ο Καραϊσκάκης με τα Τρίκαλα στην Άρτα. Δεν είναι απιθανό να τα κερδίσει, στην έδρα του παίζει. 43-43 και ευνοείται ο Καραϊσκάκης. Οπότε ο Ηρακλής πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει. Γιατί αν μπει στη λογική της οπαλίας, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και αν δεν κάνω λάθος, ο Κισαμικός δεν βλέπω να κινδυνεύει. Από τη στιγμή που ο Καραϊσκάκης και να κερδίσει την ισοβαθμία δεν την έχει με τον Κισαμικό, δεν κινδυνεύει να μείνει εκτός δεκάδας. Άρα το ότι σήμερα ιτήθηκε από τη δόξαδρά μας, άλλο δεν τον πείραξε. 43-42-40, Καραϊσκάκης θα πάει 43-43, έχει ισοβαθμία ο Κισαμικός, δεν ασχολείται. Μόνο νίκη. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά τώρα τα κάναμε λίγο ζωντανά έτσι μαζί μας, συγχωρέστε με, για να πιάσουμε όλες τις πλευρές. Το θέμα βέβαια δεν είναι μόνο αγωνιστικό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, σας το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι κυρίως εξωαγωνιστικό. Κυρίως εξωαγωνιστικό, γιατί εκκρεμεί η περίπτωση του Λουκίνα, γιατί εκκρεμεί η περίπτωση αφαίρεσης 3 βαθμών ή κινδύνου από την Επιτροπή Επιτήρησης, γιατί εκκρεμούν όλα αυτά. Για το αγωνιστικό κρατάει την τύχη στα χέρια του, στα πόδια του. Κερδίζει τον Πλατανιά και μπαίνει στην κατηγορία. Δεν περιμένει ούτε Καραϊσκάκηδες, ούτε Κισαμικούς, ούτε τίποτα. Άμα ισοβαθμίζουν Κισαμικός, Ηρακλής και Καραϊσκάκης, τι γίνεται? Τριπλή ισοβαθμία. Ο Ηρακλής έχει την ισοβαθμία με τον Κισαμικό. Ο Καραϊσκάκης έχει τη ισοβαθμία με τον Ηρακλή. Ο Κισαμικός έχει τη βαθμολογία με τον Καραϊσκάκη. Ωραία πράγματα. Πώς να ισοβαθμίσουνε, κάτσε να το δούμε το σενάριο που μου στέλνει ο φίλος μου ο Σταύρος. Να χάσει ο Κισαμικός 43, να φέρει χ ο Ηρακλής 43, να κερδίσει ο Καραϊσκάκης 43. Σωστά, σωστά. Και λέω ότι ο Ηρακλής έχει ισοβαθμία με τον Κισαμικό, ο Κισαμικός έχει ισοβαθμία με τον Καραϊσκάκη, ο Ηρακλής δεν έχει ισοβαθμία με τον Καραϊσκάκη. Χαμός γίνεται. Οπότε ας κερδίσει ο Ηρακλής για να τελειώνουμε. Για να μην μπλέκουμε. Όχι ότι είναι εύκολο να κερδίσουμε στον Πλατανιά, που ο Πλατανιάς θα τα δώσει όλα να κερδίσει τον Ηρακλή. Μήπως και ο Ηρόδοτος κερδίσει τον Απόλλωνα Λάρισας. Εύκολο δεν είναι. Γιατί ο Απόλλων από τη στιγμή που κέρδισε τον Πλατανιά 1-0, έλαβει δεύτερος. Ένα χρόνο τώρα μας λένε στη Λάρισα ότι δεν θέλει να ανέβει και δεν θέλει να ανέβει και δεν θέλει να ανέβει. Δεν θέλει να ανέβει, ένα χρόνο δεύτερος είναι. Απόλλων Λάρισας με Πλατανιά ισοβαθμία 0-0 στο πρώτο μάτς στα Χανιά, έχει την ισοβαθμία Απόλλων Λάρισας. Και βάσει της βαθμολογίας
και με ισοπαλία ο Απόλλων στον Ηρόδοτο είναι καλά. Ο Πλατανιάς θέλει νίκη δική του απέναντι στον Ηρακλή και ήττα του Απόλλωνα Λάρισας στην Κρήτη από τον Ηρόδοτο. Ο οποίος Ηρόδοτος έχει 31 και τα Τρίκαλα 32. Έχετε καταλάβει τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή, πανικός. Πανικός. Είναι 4 τα μάτς που θα κρίνουν τα πάντα. Που έχουν ομάδες κίνητρο. Άλλες για τη δεύτερη θέση, άλλες για την ζώνη και άλλες για τη δεκάδα. Το είπα και κατά τη διάρκεια της περιγραφής του αγώνα. Υποτίθεται ότι ο κύριος Ηλίας Θοδωρίδης έχει κάνει στην άκρη. Πάω λίγο στο διοικητικό τώρα. Και έχει σταματήσει να χρηματοδοτεί την ομάδα. Το έχει παραδεχθεί και σε δηλώσεις του πρόσφατες ο Τόμ Παπαδόπουλος. Ο οποίος μάλλον θα έρθει από τη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μετά το Πάσχα. Έρχεται ο Ηλίας Θοδωρίδης όμως στο γήπεδο κάθε φορά. Εκεί στα επίσημα, στη γνωστή του θέση. Μαζί και με τους υπόλοιπους συνεργάτες του που ασχολούνται καθημερινά με τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Και εδώ είναι το ερώτημα που καλείται ο ίδιος να απαντήσει. Ασχολείται ή δεν ασχολείται. Ενδιαφέρεται ή δεν ενδιαφέρεται. Τον απασχολεί ο Ηρακλής ή δεν τον απασχολεί ο Ηρακλής. Είναι ή δεν είναι. Γιατί όταν πριν από καιρό υπήρχαν δύο χρηματοδότες και λέγαμε τουλάχιστον δεν θα μας πονοκεφαλιάζει το οικονομικό, έτσι πιστεύαμε. Δεν έγινε αυτό βέβαια, γιατί μας πονοκεφαλιάζει και μας παραπονοκεφαλιάζει. Όταν λοιπόν υπήρχαν δύο χρηματοδότες, τον Παπαδόπουλος και Ηλίας Θοδωρίδης, παρά το ότι δεν είχε θεσμικό ρόλο που ουρλιάζαμε εμείς από εδώ και το κάναμε και ερώτηση σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου, ερχόταν και λέγαμε έρχεται για αυτό το λόγο. Τώρα έρχεται στο γήπεδο, θα μου πεις δικαιωμά του είναι να έρθει στο γήπεδο, αλλά είναι ή δεν είναι κάτι στον Ηρακλή. Θέλει ή δεν θέλει να είναι κάτι στον Ηρακλή. Θέλει ή δεν θέλει να κάνει κάτι με τον Ηρακλή. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής ξεφτιλίζεται παντού όσον αφορά το οικονομικό. Σήμερα είχαμε τις 11 υποθέσεις, περιμένουμε και από εκεί. Έχουμε την περίπτωση του Λουκίνα, έχουμε την περίπτωση της επιτήρησης και είχαμε και αυτό το τραγελαφικό παράδειγμα. Τα δύο παιδιά, ο Λεωνίδας και ο Ανδρέας, DJ εκφωνητής και DJ αντίστοιχα, να μην κάνουν τη δουλειά τους στο κομμάτι τους σήμερα στο Καφτατζόγλιο, γιατί και αυτοί είναι απλήρωτοι. Και μιλάμε τώρα για αστεία ποσά, έτσι. Αν είναι απλήρωτοι άνθρωποι που παίρνουν 50 ευρώ, τότε τι να πούμε, τι να πρωτοπούμε. Και σήμερα δεν ακούσαμε από τα μεγόφωνα ούτε μουσικές, ούτε εντεκάδες, ούτε αλλαγές, ούτε τίποτα. Σιωπή. Θα μου πεις, πόσους νοιάζει, μπορεί και κανέναν. Αλλά είναι ένα παράδειγμα και μου το μετέφεραν τα ίδια τα παιδιά και μου ζήτησαν να το μεταφέρω και το σεβάστηκα. Είναι ένα παράδειγμα που δείχνει δύο πράγματα. Ή ότι η κάνουλα έκλεισε οριστικά και το έχουν πάρει απόφαση ότι δεν θα ξαναβάλουν χρήματα στον Ηρακλή, ή ότι ενδιαφέρονται μόνο για συγκεκριμένους ανθρώπους για να πληρώνουν συγκεκριμένους ανθρώπους, ή ότι δεν τους ενδιαφέρει αν ρίξουν την ομάδα οι ίδιοι. Το τρίτο βέβαια έχει και πολλά παρακλάδια παρασκηνιακά που δεν μπορούμε να τα πούμε γιατί δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Αλλά ένα από τα τρία θα ισχύει, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ένα από τα τρία. Σήμερα προέκυψαν νέες πληροφορίες, κυρίως από την Αθήνα, για το ότι οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, της Football League 2, που ανεβήκανε Όφη Ιεράπετρας, Ολυμπιακός Βόλου, Καβάλα, Εγάλεο, ποιος άλλος είναι δεν θυμάμαι, που τα καταφέρανε και πανηγυρίσαν άνοδο και εξοδέψαν λεφτά και κάναν μεταγραφές και κάναν πρωταθλητισμό κτλ. Όταν τους λες ότι ξέρεις τι, τζάμπα πανηγυρίζεις γιατί του χρόνου πάλι στην τρίτη κατηγορία θα παίζεις, τρίτη τη τάξη κατηγορία, κάνουν τη δική τους επανάσταση και πιέζουν ώστε να γίνουν δύο όμιλοι του χρόνου στη Super League 2. Βόρειος και Νότιος. Εάν δεν γίνει αυτό,
τότε η πίεση θα είναι από τις υπόλοιπες ομάδες όπως και από τον Ηρακλή να γίνει η Super League 2 με 14 ομάδες και όχι με 12. Τώρα που μιλάμε, υπάρχει μια αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος που ναι, μεν έχει ψηφιστεί από τις ομάδες, έχει ψηφιστεί και από την ΕΠΟ, έχει εγκριθεί από την ΕΠΟ, αλλά δεν έχει περάσει στη Βουλή. Δεν έχει περάσει πουθενά. Δεν κατατέθηκε. Δεν ισχύει. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να πεις ότι έγινε 100%. Ανοιχτό είναι. Και όσο αυτές οι ομάδες εξακολουθούν και πιέζουν και έρχονται και οι εκλογούλες και ευρωεκλογές έρχονται και δημοτικές έρχονται, πάλι θα μετρηθούν κουκιά. Κουκιά που λένε και στην Κρήτη. Πάλι θα μετρηθούνε. Και να δούμε τι θα γίνει. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πούμε φυσικά πράγματα και για το βολέι, για όσα ζήσαμε στην Ιερά Πέτρα. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο πριν πάμε στο διάλειμμα, μπίλη μου. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον κόσμο που ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από Ηράκλειο, από Χανιά, από Ρέθυμνο, από... κάποιοι ήταν και από Ιερά Πέτρα, από Άγιο Νικόλαο. Και από το Βουκουρέστι, αυτό το παλικάρι ο Αργύρης που άφησε τις σπουδές στο Βουκουρέστι, πήρε ένα αεροπλάνο και ήρθε στο Final Four για να ξαναγυρίσει στο Βουκουρέστι. Το γνώρισα κιόλας. Να είναι γερός. Ένα μπράβο γιατί κέρδισαν τη μάχη της Κερκίδας. Και στις δύο μέρες. Και ήταν περισσότεροι σε αριθμό από τους υπόλοιπους που όλοι διαφημίζονται ότι έχουν και κόσμο παντού κτλ. Ο Ηρακλής και τον περισσότερο κόσμο στην Ιερά Πέτρα, αυτό να το ξέρετε. Γιατί ήμασταν εκεί και το είδαμε με τα ματάκια μας. Και ήθελε λίγο. Πιστέψτε με, ήθελε λίγο. Πέρυσι είχαμε μείνει με το αν, λέγοντας ότι τι θα γινόταν αν ο Αρμενάκης δεν τραυματιζόταν και έπαιζε στον τελικό. Γιατί μετά πήρε το δρόμο το μάτς και έληξε 3-0. Φέτος έχουμε το αν, τι θα γινότανε αν το 25-27 έλεγε 27-25 για τον Ηρακλή και βλέπαμε 2-2 και tie break. Είναι αυτό το ρημάδι το αν. Θα το συζητήσουμε και με μια συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Τα χαιρετίσματά μου στον φίλο μου τον Χρήστο και συντοπίτη μου στον Άγιο Νικόλαο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικά όλοι ήταν εξαιρετικοί στην Κρήτη με τη φιλοξενία τους. Και στον συνονόματό μου τον Γιώργο τον Τζιοβάνι στην Ελούντα εκεί απέναντι από τη Σπιναλόγκα που και αυτός ήταν εκπληκτικός όσον αφορά τη φιλοξενία. Λοιπόν, έχω μηνύματα και για το βόλεϊ και για το ποδόσφαιρο. Θα τα δούμε παρέα, να ακούσουμε το break και επιστρέφω. Στο μπάσκετ όπου Ερμής Αγιάς ζητήθηκε από τον Απόλλωνα Πάτρας. Περίεργη ήττα, μη αναμενόμενη, όχι ότι μας πολύ ενδιαφέρει. Ο Ηρακλής τόσο άλλος εδώ καιρό είναι δεύτερος. Πευκοχώρη Καρδίτσα 69-76, Καστοριά Μαρούση 91-73, Ερμής Αγιάς Απόλλων Πάτρας 80-87, Χαρίλος Τρικός Ψυχικό 84-69, Ιωνικός Εθνικός, εντάξει δεν υπάρχει αυτό το σκορ. Δεν μου κάνει τόσο εντύπωση ότι ο Ιωνικός έβαλε 197 πόντους. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Εθνικός έβαλε 116. Δηλαδή, τι μπάσκετ παίξανε. Καβάλα Αμίντας 69-50. Και εδώ ήταν μία αναμενόμενη για τον Αμίντα και με μεγάλη διαφορά. Κόρυβος Διαγόρας 85-72. Του Ηρακλή έγινε την Πέμπτη με τον Ιπποκράτη 80-51. Ο Ηρακλής που πάει μεγάλη Τετάρτη να παίξει σημαντικό μάτς στην Αθήνα με το Διαγόρα Δριοπηδέων. Για να τελειώσει και εκεί 2-0 να είναι ήσυχος. Εάν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα, ο Ηρακλής θα έπαιζε με την Καρδίτσα που έχει 2-0 και ο Ερμής Αγιάς με τον Χαρίλο Τρικούπη. Καρδίτσα, Καστοριά και Διαγόρας έχουν 42, ο Χαρίλος Τρικούπης έχει 43, ο Ερμής Αγιάς 44. 41 έχουν ο Αμίντας με τον Ιπποκράτη στη μάχη για την πεντάδα. Την καλησπέρα στο φίλο το Γιάννη που γράφει καλησπέρα Γιώργο, καλή μεγάλη εβδομάδα. Επίσης φίλε μου, ανεξαρτήτως του τι θα συμβεί στο αγωνιστικό, προφανώς και θέλουμε το αυτονόητο, η λύση στο οικονομικό εξαγωνιστικά είναι ο Μπύρος. Το είπα και το λέω ακόμα μία φορά και φέτος εφόσον υπάρξουν οι συνθήκες είναι ευκαιρία διότι αποχωρεί στο τέλος της χρονιάς
επιβεβαιωμένα. Γιάννη μου, δεν αντιλέγω, σέβομαι αυτό που λες για τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, για τον συγκεκριμένο επενδυτή. Απλά θα σου κάνω μία ερώτηση που την έκανα στον εαυτό μου στο διάλειμμα διαβάζοντας το μήνυμά σου. Πέτυχε ο Μπύρος στη Δοξαδρά μας? Άλλα μεγέθη, δεν το ζητάμε. Δόξα Μεράκλη, ούτε καν. Έχει λεφτά, ναι. Βάζει λεφτά, ναι. Πετάει λεφτά, ναι. Πληρώνει, ναι. Τι έκανε αυτά τα χρόνια που είναι στη Δόξα? Έκανε κάτι? Πέτυχε κάτι? Εκ το 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, όσα λεφτά και να βάζεις, δεν πετυχαίνεις. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Να συμφωνήσω στο ένα σκέλος, αλλά κοιτάω, σκέφτομαι με το φτωχό μου το μυαλό, μπορεί να κάνω και λάθος, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας που ανέφερες, Γιάννη μου, αν έχει πετύχει στη Δράμα με τη Δόξα. Έχει πετύχει, έχει κάνει κάτι. Δεν νομίζω. Ο Θοδωρής γράφει: Γιώργο, καλό θα είναι η διοίκηση στο Βόλεϊ να βγάλει τώρα τα διαρκείας που είναι ζεστός ο κόσμος. Και μου δίνει μια πολύ ωραία πάσα ο Θοδωρής να πω ένα ταπεινό σχόλιο. Πέρυσι, ένα χρόνο πριν, ακριβώς ένα χρόνο πριν, έγινε το Final Four στη Ρόδο. Χθες, για παράδειγμα, σαν χθες ήταν ο τελικός. Πουρακλής έφτασε στο τελικό με διαφορετική ομάδα, με ένα ξένο, χωρίς το βασικό του διαγώνιο. Πήγε τελικό, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό με πολύ μεγάλη ανατροπή, έπαιξε με τον ΠΑΟ και τύχηκε, δεν άντεξε. Φέτος ήταν πιο κοντά στο να το πάρει. Πέρυσι λοιπόν, εκείνο το βράδυ που ήμουνα στη Ρόδο, διάβαζα δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, σχόλια στο Facebook από φίλους του Ηρακλή που έλεγαν αυτό που μου έγραψε ο φίλος ο Θοδωρής. Και θέλω να θυμίσω ότι βγήκα τα διαρκεία στο καπάκι. Δεν θες, Θοδωρή μου, να σου πω ποιο ήταν το νούμερο. Ή δεν θες να σου πω πόσα συνολικά εισιτήρια κόπηκαν όλη τη χρονιά. Εκείνη την ημέρα της απώλειας του κυπέλου ή της πρόκρισης με την ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Ρόδο, ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα που έλεγαν στήριξη, να ενωθούμε, να συσπηρωθούμε, το μοναδικό τμήμα που μας κάνει να βγάζουμε γούστα, θέλουμε τίτλους, θέλουμε να επαναφέρουμε τον αυτοκράτορα εκεί όπου είναι, με Ευρώπες, με το ένα, με το άλλο. Πάμε να κάνουμε ένα ντου, πάμε να πάρουμε διαρκείας, πάμε να κάνουμε εισιτήρια, πάμε να στηρίξουμε, πάμε να βρούμε χρηματοδότη. Κάλεσμα τρεις φορές σε τρεις διαφορετικούς χρονικές περιόδους από τον πρόεδρο, τον κύριο Μάικ Καλατζίδη, και τους συνεργάτες του, οπαδοί της ομάδας που είναι μπροστά αυτά τα χρόνια και τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κανένας δεν ανταποκρίθηκε. Και το ντου δεν έγινε ποτέ πράξη στο να πουληθούν 1000 διαρκείας και να λυθεί το πρόβλημα. Οπότε, φίλε μου Θοδωρή, εσύ καλά κάνεις και λες: Γιώργο, καλό θα είναι η διοίκηση του Βόλεϊ να βγάλει τώρα τα διαρκείας που είναι ζεστός ο κόσμος. Απλά εγώ θα σας στεναχωρήσω λίγο και θα σου πω ότι και πέρυσι που ήταν ζεστός τα έβγαλε και δεν υπήρχε ανταπόκριση. Φέτος η χρονιά πάει να βγει, γιατί δεν έχει βγει ακόμα. Θέλει κόπο και θυσία για να βγει πάλι η χρονιά στο οικονομικό. Δεν έχει βγει ακόμα. Με χορηγούς, με κάποια διαρκείας, με κάποια εισιτήρια, με κάποια στήριξη. Πέρσι υπήρξε και η βοήθεια από την Αμερική. Μην το ξεχνάμε, πολύ σημαντική. Και το στενάχωρο είναι ότι αυτά που διαβάζουμε όλοι μας και που γράφουμε, αν θέλετε, όλοι μας την ημέρα του τελικού, ότι είμαστε περήφανοι για αυτή την ομάδα, ότι θέλουμε να τη δούμε επιτέλους να πρωταγωνιστεί, ότι ήρθε η ώρα του αυτοκράτορα να επιστρέψει, είναι σχόλια της μιας ημέρας. Γιατί όταν θα έρθει η μέρα να γίνουμε όλοι πιο δραστικοί, να κινητοποιηθούμε όλοι ακόμα περισσότερο, είμαστε δυστυχώς αδρανείς. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια και η σκληρή πραγματικότητα. Που μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς όταν την ακούει. Αλλά καλό είναι να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές και να βλέπουμε τι έχουμε. Τα σχόλια και τα μηνύματα της υπερηφάνειας και της στήριξης είναι πάρα πολύ ωραία. Αρκεί να μην κρατάνε μία μέρα και αρκεί να έχουν συνέχεια με πράξεις.
Είναι υπέροχο να διαβάζεις χθες όλη την ημέρα πάμε να στηρίξουμε τον αυτοκράτορα για να βγάλουμε γούστα, για να πάρουμε τους τίτλους που έχουμε να γευτούμε 7 χρόνια. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Τουλάχιστον δεν έγινε από τον περσινό τελικό μέχρι το φετινό. Από το φετινό τελικό μέχρι τον επόμενο, εύχομαι να γίνει. Και δεν κατηγορώ κανέναν, να μην παρεξηγηθώ. Απλά λέω ότι από τη στιγμή που στις ανοιχτές προσκλήσεις που κάνει η διοίκηση στο να έρθει κάποιος χρηματοδότης και το είπαν ξεκάθαρα, εμείς φεύγουμε σήμερα. Ελάτε, πάρτε την ομάδα, βάλτε τα λεφτά, κάντε την αυτοκράτορα, γιατί τα μπάτζετ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ δεν μπορούν να αγγιχτούν, δεν μπορεί να τα πλησιάσει ο Ηρακλής. Ας έρθει ένας χρηματοδότης, έτοιμη είναι η ομάδα, την παραδίδουμε, σε τελικό την παραδίδουμε, δεν την παραδίδουμε στην Α2, την παραδίδουμε σε τελικό, δύο συνεχόμενες χρονιές. Ας την πάρει να την κάνει πρώτη. Ή ας εξαφανιστούν 1000 διαρκείας. Ή ας σε κάθε γήπεδο κόβονται 1000 εισιτήρια. Ή ας αυξηθούν οι χορηγοί. Όταν δεν γίνονται όλα αυτά ή κάποια από αυτά, δεν μπορούμε να τον δούμε ξανά τον αυτοκράτορα να σηκώνει κούπες. Αν και φέτος, επαναλαμβάνω, ήταν κοντά. Θα μπορούσε. Ο φίλος ο Θωμάς γράφει: έτσι πέστα για το βόλεϊ, γιατί φέτος όσες φορές και αν πήγα γήπεδο, οι της επαρχίας ήμασταν περισσότεροι από τη Θεσσαλονίκη. Μιας πόλης 1 εκατομμύριο, που είναι οι γρίες της πόλης μας, γράφει ο Θωμάς από την Κιανόλευκη Αλεξάνδρεια. Προφανώς έχεις δίκιο για την αποτελεσματικότητα, αλλά όπως είπες, πολύ διαφορετικά τα μεγέθη. Αλλά με την οικονομική ασφάλεια, άνεση και με άτομα από την οικογένεια που γνωρίζουν το αντικείμενο, θεωρώ πως σε εμάς θα είναι διαφορετικά. Γιώργο, όσον αφορά το βόλεϊ, θα δοθεί συνέντευξη τύπου από τη διοίκηση, φίλε μου Γιάννη, του βόλεϊ για τα οικονομικά. Αλλά το ξαναλέω, τα μηνύματα που διάβασα και τα σχόλια που διάβασα στο Facebook την ημέρα των δύο τελικών ήταν ίδια. Καρμπών. Copy-paste. Του τελικού του περσινού με τον φετινό. Φέτος ήταν λίγο παραπάνω, ήταν πολλά παραπάνω, όχι ήταν λίγο παραπάνω, γιατί ήταν ακόμα πιο κοντά η ομάδα. Αλλά διάβασα και πέρυσι και φέτος, είμαστε υπερήφανοι, μπράβο σας, είμαστε κοντά σας, θα σας στηρίξουμε, θα κάνουμε ένα ντου, πάμε όλοι μαζί κτλ. Δεν έγινε όμως μέσα στη χρονιά αυτό, σε μεγάλο βαθμό. Μην μείνουμε σε σχόλια μιας ημέρας, να είμαστε υπερήφανοι όλη τη χρονιά και να μπορούμε να στηρίζουμε όλη τη χρονιά. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει χρηματοδότης. Αν υπήρχε χρηματοδότης, οι άλλες ομάδες δεν έχουν καμιά τρελή στήριξη, μόνο στους τελικούς πάνε. Μην φανταστείτε. Ο Ηρακλής είχε τον περισσότερο κόσμο στην Ιεράπετρα από κάθε άλλη ομάδα που βρέθηκε εκεί. Αλλά εκεί έχουν χρηματοδότη. Εδώ δεν έχουμε. Είναι τεράστια διαφορά. Λοιπόν, να μην κουράζω άλλο, να δώσω την καλησπέρα μου στον προπονητή της ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή, τον κύριο Γιάννη Ορφανό, να ευχηθώ καλή και ευλογημένη μεγάλη εβδομάδα. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Συγγνώμη αν σας είχα στην αναμονή, απλά και με αφορμή κάποια μηνύματα φίλων που κάνουμε έτσι ένα διάλογο με αφορμή και το Final Four που ολοκληρώθηκε του κυπέλου. Ήταν όντως πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπες και αποτυπώνουν κιόλας και την πραγματικότητα του τμήματος. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά εγώ το έγραψα και σε ένα σχετικό σχόλιο χθες. Είδα περίπου τα ίδια μηνύματα. Λίγο παραπάνω φέτος, γιατί ήταν πολύ κοντά ο Ηρακλής στο να κάνει την τελειωτική υπέρβαση. Αλλά φαντάζομαι θα το είδατε κι εσείς το πόσο σας αγκάλιασε όλος αυτός ο κόσμος, το πόσο κοντά σας βρέθηκε όλος αυτός ο κόσμος για την πολύ μεγάλη υπερπροσπάθεια που καταβάλατε να πάρετε το κύπελλο. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Και το μετά το ζείτε εσείς με την ομάδα, με τη διοίκηση. Και τα μηνύματα ήταν να μας παρηγορήσουν, γιατί βλέπανε ότι ήμασταν πολύ στεναχωρημένοι το ότι χάσαμε. Ναι. Γιατί είχαμε πιστέψει πραγματικά ότι μπορούμε να πάρουμε αυτό το τρόπαιο. Κάναμε υπερπροσπάθεια όντως. Και αυτό φάνηκε μέσα στο γήπεδο, το είδε αυτό ο κόσμος και κατάλαβε ότι αυτή η δουλειά που γίνεται όλη τη χρονιά όντως αποδίδει καρπούς τελικά. Αλλά αυτή η προσπάθεια θέλει στήριξη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και όπως το είπες ακριβώς, δεν υπάρχει ένας μεγάλο χρηματοδότης στο τμήμα μας και αυτή τη στιγμή όλα είναι από μικρές χορηγίες και με κάθε χορηγία γίνεται αγώνας για να την πάρουμε. Αυτό το τμήμα απέδειξε ότι
με πολύ λίγα εφόδια μπορεί να φέρει ένα τρόπο στο σύλλογο. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται στήριξη και πρέπει να το στηρίξουμε αυτό το τμήμα. Και δεν μιλάω εγώ να γίνουμε, να πάμε να συναγωνιστούμε σε μπάτζετ όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως ο ΠΑΟΚ, αλλά να μικρύνουμε λίγο την ψαλίδα αυτή. Με τη χαοτική διαφορά που έχουμε. Να τη μικρύνουμε λίγο. Και να έχουμε και αυτό να το κάτι μετά. Παραπάνω. Δηλαδή, ακριβώς. Το κάτι παραπάνω, γιατί με πολλούς φίλους μιλάμε κάθε μέρα που μου λένε αν είχαμε μία ακόμα λύση σε αυτή τη θέση, αν είχαμε μία ακόμα λύση σε εκείνη τη θέση. Και τους λέω, παιδιά, αν είχαμε κάποια ευρώ παραπάνω για να φέρουμε όχι, αυτή τη λύση έχουμε, σε εκείνη έχουμε τη θέση. Υπερβάλλει. Έχουμε υπερβάλλει αυτή τη στιγμή. Είμαστε στα όρια μας αυτό. Δεν υπάρχει να είχαμε και λίγο κάτι παραπάνω. Δεν υπάρχει το κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω για να υπάρχει. Χρειάζονται χρήματα. Να το αυτό λέω. Αυτό το κάτι αυτό παραπάνω. Αυτό δεν γίνεται διαφορετικά και αυτή είναι η αλήθεια στον αθλητισμό. Αλλά παρόλα αυτά δείξαμε ότι όχι με μονάδες, όχι με προσωπικότητες ξεχωριστές, αλλά σαν ομάδα πώς μπορούμε να πάμε και να χτυπήσουμε σε μια τέτοια διοργάνωση ομάδες με πολλαπλάσιο μπάτζετ από εμάς όπως είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Coach, στον τελικό Ηρακλής. Μην ξεχνάμε και να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Γιατί όλοι νομίζουμε ότι. Για να μιλήσω και λίγο για τον ημιτελικό. Βεβαίως. Γιατί νομίζουν ότι. Μα και η Σύρα έχει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από τον Ηρακλή. Ο Φίνικας ήταν το φαβορί στην αναμέτρηση. Εννοείται. Έπαιζε ο τρίτος με τον έβδομο. Εντάξει, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ότι ήμασταν εμείς το απόλυτο outsider. Άλλο που εγώ στις γλώσσες μου έλεγα ότι είναι 50-50 γιατί πίστευα. Ότι είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες. Δεν ξέρω αν το πιστεύαν όλοι αυτό όμως. Και αν ένας κοινός άνθρωπος θα σου έλεγε ότι ο Φίνικας έχει περισσότερες πιθανότητες. Είναι τέταρτος, παίζει play-off, ο Ηρακλής είναι τερμάτης έβδομος. Okay. Είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά περάσαμε με ανατροπή, τελειώσαμε γιατί θα τα βάλουμε όλους τους παραμέτρους. Τελειώσαμε πάλι 12 ώρα το βράδυ. Ναι. Πάλι γυρίσαμε, πάλι κοιμηθήκαμε 5 ώρα το πρωί. Η μόνη διαφορά, όταν ο ΠΑΟΚ 8 η ώρα ξεκουραζόταν στο ξενοδοχείο του. Αυτό δεν φάνηκε όμως στην Κυριακή, το Σάββατο στο τελικό. Δεν ειδικά στο πρώτο σέτο που η ομάδα μπήκε και με ειδικά τη φορά της πρόκρισης. Ακριβώς. Αλλά και στο τέταρτο που εκεί είδαμε πραγματικά ότι το μάτι γυαλίζει. Γιατί τρεις φορές ο Ηρακλής έμεινε πίσω με τρεις. Και στο 16-13 και λίγο πριν και λίγο μετά. Και όταν τρεις φορές επιστρέφεις απέναντι σε έναν αντίπαλο που προηγείται 2-1 και θέλει απλά λίγους πόντους για να πάρει το κύπελο και εσύ επιστρέφεις τρεις φορές, όταν το πας το 27-25 από λεπτομέρειες θα πω εγώ, εντάξει, ο ένας άσος στο κλαμπ βάει. Είναι από λεπτομέρειες, δεν το πεις, πες το, είναι από λεπτομέρειες. Εκεί υπάρχει το αν που υπήρχε και πέρυσι βέβαια ήταν, κύριος Φανέ, νομίζω είναι ένα τελείως διαφορετικό αν, γιατί πέρυσι μείναμε με το αν. Έπαιζε ο Αρμενάκης, δεν μπήκαμε, τι θα γινόταν. Δεν μπήκαμε, είχαμε τον τραυματισμό από τον πρώτο σετ. Μην συγκρίνουμε τον περσινό τελικό. Καμία σχέση. Απλά φέτος το αν είναι πιο δυνατό, γιατί λέμε όλοι, αν ο Ηρακλής πήγε στο tie break, τι θα γινόταν. Εκεί είναι τελείως διαφορετικά τα θα μπορούσε να ήμασταν εμείς οι κυπελούχοι. Σαφέστατα. Ειδικά στο tie break, νομίζω ότι όταν πας σε ένα τέτοιο σετ, δεν υπάρχουν φαβοροί και outsiders. Τίποτα. Εκεί είναι. Πραγματικά όποιος το θέλει πολύ. Απλώς ο κόσμος του Ηρακλή πρέπει να είναι περήφανος για αυτό το τμήμα. Ένα τμήμα που κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου δέχτηκε μεγάλη κριτική. Ξεχάσαμε γρήγορα το τι έχει προσφέρει. Αλλά παρόλα αυτά στο δεύτερο γύρο κάναμε ένα εκπληκτικό comeback και καταφέραμε αυτό που καταφέραμε να ξαναφτάσουμε την ομάδα στον τελικό. Και μην θεωρήσουμε ότι είναι εύκολο μια ομάδα να βρίσκεται σε δύο συνεχόμενους τελικούς. Είναι μεγάλο το κομμάτι αυτό ότι έχουμε καταφέρει δύο συνεχόμενες χρονιές να είμαστε στον τελικό του κυπέλου. Στον τελικό του κυπέλου που δεν ήταν ο Φίνικας Σύρου, στον τελικό του κυπέλου που δεν ήταν η Κηφισιά που δύο χρονιές τώρα τερματίζει, πάει τετράδα, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει που δεν είναι, που δεν ήταν, εκεί θα πήγαινα, που δεν ήταν ο Ολυμπιακός των εκατομμυρίων. Ακριβώς. Που δεν ήταν ο Παναθηναϊκός που φέτος είχε χρηματοδότη τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Όλοι νομίζουν ξέρουν ποιος είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ακριβώς. Και ήταν ο Ηρακλής για δεύτερη φορά. Υπερηφάνεια πρέπει να. Νομίζω ότι ο κάθε Ηρακλειδέας και εγώ που είμαι και προπονητής αυτήν την ομάδα είμαι υπερήφανος που είμαι σε αυτή την ομάδα. Και έχει αυτόν τον κόσμο αυτή η ομάδα.
Και το ζήσαμε αυτό όσοι ήμασταν κάτω στην Κρήτη. Ναι. Ότι είδαμε Ηρακλειδής, όπως είπες, να έχουμε τον περισσότερο κόσμο σε μια ουδέτερη και το πιο εκδηλωτικό. Και το πιο εκδηλωτικό. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος είναι βολεϊκός, ότι αγαπάει και θα ακολουθήσει στην νοτιότερη πόλη της Ευρώπης. Της Ευρώπης, όπως είναι η Ιεράπετρα, θα ακολουθήσει την ομάδα. Γνωρίσαμε ανθρώπους, καταπληκτικούς ανθρώπους, ήρθανε παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι έρχονται καινούργια, καινούργιοι Ιρακλειδείς. Ήρθαν ολόκληρες οικογένειες μαζί. Ακριβώς, καινούργια παιδιά στην ομάδα, στον Ηρακλή, τον υποστηρίζουν, οι οικογένειες όπως το είπες. Και αυτό ήταν πραγματικά κάτι που χάρηκα όλες αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει με τη διοίκηση να μπείτε στη διαδικασία για το αύριο. Το κακό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στον Ηρακλή είναι ότι όταν πάει να ξεκινήσει το αύριο, πρέπει πρώτα να κλείσει το σήμερα. Και αυτό είναι πολύ κακό και φαντάζομαι, coach, συμφωνείτε μαζί μου, γιατί διαφορετικά συζητάς για το αύριο αν έχεις κλείσει το σήμερα και διαφορετικά συζητάς για το αύριο αν πρέπει πρώτα να κλείσει το σήμερα. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Για υποχρεώσεις που υπάρχουν, έτσι. Και αυτό δυστυχώς συμβαίνει κάθε χρόνο. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, να έχεις το μυαλό σου ότι να είμαι ok με τους περσινούς, για να μην έχω θέματα, και να κάνω και ένα σχεδιασμό για του χρόνου για να είμαι ακόμα καλύτερος και να μπω ξανά σε τροχιά διεκδίκησης. Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό το πράγμα, τόσο πιο εύκολα μπορεί να γίνει, όχι τόσο πιο εύκολα, τόσο καλύτερος σχεδιασμός μπορεί να γίνει για την επόμενη χρονιά. Καλώς όμως, τα τελευταία χρόνια ο Ηρακλής κλείνει τις υποχρεώσεις του πάντα στο τέλος της χρονιάς. Mm-hmm. Άλλες φορές λίγο πιο γρήγορα, άλλες φορές λίγο πιο καθυστερημένα, αλλά κλείνει όλες τις υποχρεώσεις του. Η επόμενη μέρα έχει να κάνει με αυτό ακριβώς. Ότι όσο πιο γρήγορα κλείσουμε τις υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς, τόσο πιο γρήγορα θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός για του χρόνου. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Εντάξει, έχουμε παιδιά, πιστεύω, που θέλουν να παραμείνουν και αξίζουν να παραμείνουν στον Ηρακλή. Ότι με συγκεκριμένες κινήσεις ο Ηρακλής θα είναι πάλι σε τροχιά αντίστοιχη με τη φετινή. Και καλύτερη όσο αφορά το πρωτάθλημα. Γιατί ήμασταν, θεωρώ, και λίγο άτυχοι στο πρωτάθλημα. Αργήσαμε λίγο να κάνουμε κάποιες κινήσεις και αυτό δεν το αργήσαμε επειδή το θέλαμε. Επειδή τα οικονομικά μας δεν το επιτρέπανε. Ναι. Αν είχαν γίνει αυτές οι κινήσεις, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε μέσα στην εξάδα και αυτή τη στιγμή να, γιατί όχι, να διεκδικούσαμε ή να παίζαμε και στα ημιτελικά. Θα έπαιζε με Κηφισιά ή με Παναθηναϊκό. Γιατί μην ξεχνάμε επίσης ότι δύο εβδομάδες πριν η ομάδα μας έφτασε στο τρίτο παιχνίδι των ΠΑΟΚ, την προημιτελική φάση. Πέρα από αυτό. Τον έκανε να διώξει προπονητή, να αλλάξει προπονητή. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν σε αυτή τη θέση, αν είχαμε ένα καλύτερο πλασάρισμα, δεν ήμασταν στην 7η θέση, να παίξουμε με τον ΠΑΟΚ που είπαμε, που προαναφέραμε. Και παίζαμε με τον Παναθηναϊκό, τερματίζαμε στην 6η, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή ίσως λέγαμε ότι μπορεί να βρισκόμασταν και στα ημιτελικά. Θα είχαμε ακόμα αγωνιστική δράση, μάλλον. Αυτές τις μέρες. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Για τον Γιάννη Ορφανό. Είναι γεμάτες αυτές οι χρονιές. Φαντάζομαι θέλει κι άλλες. Έχετε μπει ακόμα προς το παρόν, να το πω διαφορετικά, έχετε μπει από τώρα σε κάποια διαδικασία κουβέντας, συνάντησης, επαφών ή να ηρεμήσουμε, να ξεκουραστούμε και βλέπουμε. Όχι, ακριβώς, θα ηρεμήσουμε. Είναι και το Πάσχα τώρα μπροστά. Θα πάμε στα σπίτια μας, θα κάνουμε λίγο διακοπές με την οικογένειά μας, να χαρούμε και αυτούς, γιατί δεν μας χάρηκαν τον τελευταίο καιρό. Σωστά. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι είπα εγώ προσωπικά και ο συνεργάτης μου, ο Στέφανος Σωνανάς, που θέλω πραγματικά να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για όλη τη βοήθεια που πρόσφερε και αυτό στην ομάδα, αφήσαμε τις οικογένειές μας λίγο παραμελημένες και δώσαμε όλο μας το είναι πάνω στον Ηράκλειο. Οπότε θα κάτσουμε τώρα αυτές τις μέρες του Πάσχα να περάσουμε και μετά, ερχόμενοι από τις διακοπές, να κάτσουμε να συζητήσουμε με τη διοίκηση για το τι με λιγενέστη. Με το καλό λοιπόν. Με το καλό να περάσετε καλά, να το ευχηθώ ολόψυχα, να έχετε ένα Άγιο Πάσχα, να έχετε καλή μεγάλη εβδομάδα και στην οικογένεια. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε από εδώ και πέρα τι ακριβώς θα συμβεί. Περιμένουμε και μια συνέντευξη τύπου από την διοίκηση, οπότε θα έχουμε περισσότερα να πούμε.
Κότς, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Και λίγο μόνο να μου επιτρέψεις, ό,τι θέλετε, πέρα, από πέρα από το Στέφανο, να ευχαριστήσω, γιατί πολλές φορές υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν ακούγονται πολύ, αλλά η βοήθειά τους είναι τρομερή. Και ανέφερα για τον Στέφανο τον Ανά, αλλά να αναφέρουμε και τον φυσιοθεραπευτή μας, τον Στέλιο τον Αυροζίδη, ο οποίος... Ο οποίος το Σάββατο, την Παρασκευή, πρέπει να κοιμήθηκε 6 το πρωί. Ακριβώς. Αλλά σε όλη τη χρονιά είναι εκεί και μας βοηθάει και σε αντίξωες συνθήκες. Και ήταν εκεί και την Παρασκευή ακριβώς το βράδυ κοιμήθηκε τελευταίος από όλους μας. Ναι, γιατί πέρασε από όλα τα δωμάτια. Και ο Θόδωρος ο Σμαλάρη, ο οποίος είναι ο φροντιστής μας, ο οποίος κάνει και αυτός ο άνθρωπος, δίνει και την ψυχή του για αυτή την ομάδα. Εντάξει. Και καλά αυτά κάνετε και τους αναφέρετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα, κόουτς. Έγινε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, αλλά νομίζω και αυτά που είπαμε είχαν ενδιαφέρον και βγαίνουν πολύτιμα συμπεράσματα. Είναι στο χέρι όλων. Όλων μας. Να μην μένουμε μόνο στο μπράβο, παιδιά, είμαστε υπερήφανοι για σας και πάμε να σας στηρίξουμε, αλλά να μείνουμε στο σας στηρίζουμε. Είναι λίγο διαφορετικό. Αν μπορούμε να το κάνουμε πράξη, όσο δεν υπάρχει χρηματοδότης, έτσι, γιατί αν υπήρχε χρηματοδότης, δεν θα λέγαμε αυτά που λέμε. Θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά. Σας ευχαριστώ για την παρουσία, την συμμετοχή και την ακρόαση. Δίνω σκυτάλη στο ντουέτο με Σταύρο Κόλκα και Γιάννη Γιαννούλη. Πρώτο Θεός, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ Τρίτη. Θυμίζω, θα το πω τελευταία φορά για σήμερα και αύριο περιμένω να μας έρθετε με τα πασχαλινά τσουρέκια σας και με τα πασχαλινά αυγά σας. Τα θέλουμε, τα χρειαζόμαστε για να τα μεταφέρουμε στις οικογένειες της Αρρωγής Θεσσαλονίκης. Περίπου 40 στον αριθμό που συντηρεί τα τελευταία χρόνια η Αρρωγή. Αύριο 7 με 8 και λίγο πριν τις 7 και λίγο μετά τις 8, εδώ στον έκτο όροφο στη Λέοντο Σοφού 18, σας περιμένουμε, θα είναι και μέλη της Αρρωγής Θεσσαλονίκης εδώ κοντά μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.